Νικολέτα, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Από το σημείο που λίγο νωρίτερα ο πύρινος εφιάλτης είχε σκορπίσει πανικό, η εικόνα είναι πολύ καλύτερη. Δίπλα μας βρίσκεται ο διοικητής πυροσβεστικών υπηρεσιών Κρήτης, ο κύριος Τσικαλάς, που από το πρώτο δευτερόλεπτο προσπάθησε να σχεδιάσει ένα μέτρο, ένα τρόπο, ούτως ώστε να αντιμετωπιστεί αυτή η πυρκαγιά, η οποία δεν ήταν καθόλου εύκολη, κύριε Τσικαλά. Έτσι δεν είναι? Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε μετά τις μεσημβρινές ώρες, 3 ώρα το απόγευμα, σε ξυλαποθήκη και ειδών συσκευασίας ξενοδοχείων. Η επέκταση της πυρκαγιάς ήταν καθολική στο χώρο που εκδηλώθηκε και με άμεση κινητοποίηση 20 οχημάτων, 80 αντρών, 8 υδροφόρες από τους Δήμους, το ΙΡΑ Ηρακλείου, το ελικόπτερο, καταφέραμε και περιορίσαμε την πυρκαγιά στην αρχική της εκδήλωση χωρίς να επεκταθεί σε παρακείμενες εργοστασιακές εγκαταστάσεις με ό,τι μπορούσε να προκύψει κίνδυνος από αυτό. Είχαμε σε γειτνιάζουσα επιχείρηση εγκαταστάσεις υγραερίου, χημικές ουσίες καυστικής σόδας υδροχλωρικού οξέως, οι οποίες εγκυμονούσαν κίνδυνο και για τους πυροσβέστες και για τους περίοικους. Σε αυτή τη φάση που είμαστε, έχουμε καταφέρει και έχουμε στοιχειοθετήσει ασφαλώς την πυρκαγιά χωρίς να επεκταθεί σε παρακείμενα κτίρια. Όπως βλέπετε, Νικολέτα, οι εικόνες που έχουμε πίσω μας δεν είναι όπως αυτές που καταγράφαμε λίγο νωρίτερα στις απευθείας συνδέσεις. Βλέπετε ότι ο καπνός είναι πολύ λιγότερος, οι φλόγες πολύ λιγότερες. Βεβαίως, κάτι εκρήξεις ακούμε κατά διαστήματα. Προφανώς έχουν να κάνουν με υλικά τα οποία βρίσκονται. Είναι και τα έφλεκτα υλικά τα οποία βρίσκονται στην αποθήκη. Πάντως, ακούσαμε και τον διοικητή των πυροσβεστικών υπηρεσιών Ράνια, των υπηρεσιών Κρήτης, η περιγραφή του τόσο για τις δυνάμεις οι οποίες κινητοποιήθηκαν, αλλά και για τα υλικά τα οποία είχαν επιχειρήσεις, όμορες επιχειρήσεις, άρα και τον κίνδυνο ο οποίος ελόγευε να είναι χαρακτηριστικά για την προσπάθεια η οποία έγινε. Από την πρώτη στιγμή βρίσκεται και ο συντονιστής πολιτικής προστασίας περιφέρειας Κρήτης, ο κ. Παραβολιδάκης εδώ. Κύριε Παραβολιδάκη, είδαμε ότι ένας συντονισμός των υπηρεσιών έφερε αποτέλεσμα και μάλιστα πολύ σύντομα, αν υπολογίσει κανείς ότι αυτή η φωτιά, το την έβλεπε κανείς από μακριά, τρόμαζε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Είναι γεγονός ότι υπήρξε μια πρωτοφανή κινητοποίηση του δυναμικού και των μέσων. Ο σχεδιασμός της πυροσβεστικής ήταν άριστος. Όλοι οι φορείς λειτουργήσαν. Και στόχος περισσότερο ήταν η μη επέκταση της φωτιάς σε παρακείμενες εγκαταστάσεις. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή στοιχειοδός έχει οριοθετηθεί η φωτιά. Νομίζω ότι είμαστε πλέον ασφαλείς όσον αφορά την μετακίνητή σε άλλες εγκαταστάσεις δίπλα. Βεβαίως, θέλω να συγχαρώ την πυροσβεστική, θέλω να συγχαρώ την αστυνομία, όλες τις θετελοντικές οργανώσεις εκ μέρους της περιφέρειας, γιατί πραγματικά λειτουργήσαν άμεσα και άψογα. Και επαγγελματίες περιοχής που προσπάθησαν και εκείνοι με τη σειρά τους να ακριβώς, ακριβώς. Συμμετείχαν και αυτοί, νομίζω ότι έβαλαν και αυτοί τη συμμετοχή τους. Όλοι νομίζω ότι έδρασαν απόψε καλά και αποτελεσματικά. Προφανώς η πυροσβεστική παραμένει στο σημείο, Νικολέτα. Όπως μπορείτε να δείτε, υπάρχουν ακόμη φλόγες. Ο κίνδυνος να επεκταθεί, η πυρκαγιά έχει περιοριστεί αυτή την ώρα και θα παραμείνει στο σημείο ακόμη και μετά την κατάσβεσή της για λόγους ασφαλείας. Παρακολουθούμε όμως την εικόνα.